Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Ας περάσουμε στο πολύ όμορφο θέμα, η αντιμετώπιση του θανάτου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Σε συνέχεια του θαύματος της Αναστάσεως του Ιάιρου, της κόρης του Ιάιρου, της 12ετούς, και της θεραπείας της αιμορροούσης γυναικός, ο Ιερός Χρυσόστομος, αφού ανέπτυξε την ερμηνεία του πάνω στο Ευαγγελικό χωρίο, στη συνέχεια αναλαμβάνει να μας παραθέσει την ορθόδοξη θεώρηση, τον ορθόδοξο τρόπο αντιμετώπισης του ενδεχομένου του θανάτου μέσα στο σπίτι μας. Πώς δηλαδή αντιμετωπίζεται ορθόδοξα το γεγονός του θανάτου? Ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο σε κάθε σπίτι θα έρθει ή ήρθε ήδη. Όλοι έχουμε συγγενείς που έχουμε χάσει, έχουμε γευτεί όλοι τον πόνο από το θάνατο κάποιου δικού μας ανθρώπου, και όλοι εμείς που είμαστε εδώ κάποια μέρα, αργά γρήγορα, θα περάσουμε το κατώφλι αυτής της ζωής και θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Θα γευτούμε λοιπόν όλοι μας το πικρό ποτήριον του θανάτου, και για μας τους ιδίους, αλλά και για τους συγγενείς μας που θα αφήσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η ορθόδοξη στάση στο θάνατο, γιατί ο κόσμος έχει εμπλουτιστεί το φρόνημά του από διάφορες παγανιστικές θεωρίες και έθιμα, τα οποία ισχύουν σε κατατόπους κοινωνίες και τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με την ατόφια και αγιοπατηρική θεώρηση αυτού του μεγάλου γεγονότος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλαμβάνει, και νομίζω, θεωρώ, από τις ταπεινές μου μελέτες που έχω κάνει πάλι στον χώρο των Αγίων Πατέρων, ότι είναι ένα κορυφαίο κείμενο αυτό για το θέμα του θανάτου. Συμπυκνώνεται όλη η ορθόδοξη θεώρηση, όλη η ορθόδοξη διδασκαλία σε αυτό το μικρό κείμενο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Είναι τόσο σπουδαίο. Και θα μας αξιώσει, πιστεύω, ο Θεός να το κάνουμε καταληπτό σε όλους σας, ώστε να μπορέσετε να ωφεληθείτε από τα λεγόμενα του Αγίου Χρυσοστόμου. Για να αρχίσουμε την εξέταση του Ιερού του Κειμένου. Εφόσον επραγματοποιήθηκε το θαύμα της Αναστάσεως της κόρης του Ιάιρου, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και γράφει τα εξής. Σίδε μη την Ανάσταση σκόπη μόνον, αλλά ό,τι και παρήγγειλε μηδενήν υπήν. Εσείς όμως μη βλέπετε την Ανάσταση μόνο που έγινε σαν θαύμα, σαν γεγονός, αλλά την παραγγελία να βλέπετε που είπε ο Χριστός, να μην το ανακοινώσουν οι συγγενείς σε κανέναν. Και τούτο μάλιστα δια πάντων παιδεύου το άτυφον και ακενόδοξον. Και από όλο τούτο προπάντων να διδαχθείς την ταπεινοφροσύνη και τη σοβαρότητα του θέματος. Είδες, ο Χριστός σε κάθε περίπτωση, πάντοτε μετά από ένα θαύμα, δεν ήθελε να ακούγεται αυτό το θαύμα και παραπέρα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε την θέση του, ώστε να υπάρξει ουσιαστικά κρυφό γεγονός από τους περισσότερους. Και ερχόμαστε σε αυτά τώρα τα οποία θα πρέπει να μείνουν στην καρδιά μας. Και μετά τούτο κακίνο μάθανε ότι τους κοπτωμένους έξον της οικίας εξέβαλε και αναξίους της διάφτης θεωρίας απέφυνε. Μαζί με αυτό μάθε και τούτο. Έβγαλε έξω από το σπίτι αυτούς που φώναζαν και που θρηνούσαν και τους απέδειξε ανάξιους να δούνε το θαύμα. Και μη εξέλθεις μετά των αυλούντων
αλλά μένε με τα Πέτρου και Ιωάννου και Ιακώβου. Έτσι, μη βγεις κι εσύ με εκείνους που παίζουν τον αυλό και θρηνού, αλλά μείνε μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και μάθε τα μυστικά του θανάτου. Ήγαρ τότε εξέβαλεν εκείνους έξω, πολλό μάλλον νυν. Τότε μεν γάρ ούπο φίλος ο θάνατος ειν ύπνος γεννημένος. Νυν δε και αυτού του ηλίου τούτο φανερότερο. Δηλαδή, αν έβγαλε τότε εκείνους έξω, που θρηνούσαν και έκλαιγαν, πολύ περισσότερο θα το κάνει τώρα σε μας. Τότε, δηλαδή, δεν ήταν ακόμη φανερό ότι ο θάνατος είχε γίνει ύπνος. Μιλούσαμε για μια εποχή προ Χριστού. Παρόλο που ο Χριστός ζούσε, ακόμη δεν είχαν κατηχηθεί, δεν είχε έρθει ακριβώς η νέα εκκλησία, δεν είχε δημιουργηθεί η εκκλησία του Χριστού. Τότε, λοιπόν, δεν ήταν ακόμα φανερό ότι ο θάνατος είχε γίνει ύπνος. Τώρα είναι και από τον ήλιο πιο φανερό, εφόσον πλέον ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Αλλού και γυρέσου το φυγάτριον νυν, αλλά πάντως σε γερή και μεταπλείωνος της δόξης. Σε σένα που πέθανε το κορίτσι σου, δε σου ανέστησε το κορίτσι τώρα? Έτσι θα πεις. Δεν μου ανέστησε και εμένα το κορίτσι όπως έγινε στο Ευαγγέλιο. Θα σου το αναστήσει όμως οπωσδήποτε και με περισσότερη δόξα. Εκείνο μεν γαρ αναστάν πάλι να πέθανε. Το δεσόν εάν αναστεί μένει λοιπόν αθάνατον. Τούτο δε το κορίτσι του Ιάιρου αναστήθηκε αλλά πάλι πέθανε. Το δικό σου όμως παιδί που έχασες ενδεχομένως όταν αναστηθεί μένει αθάνατος το εξής. Μια ωραία διαφορά. Ο Απόστολος, όχι, ο Άγιος Λάζαρος, ο οποίος είχε αναστηθεί, ο τετραήμερος, κάθε φορά που, όπως σας έχω πει κι άλλοτε, σκεφτόταν το θάνατό του, ήθελε να τρώει κάτι γλυκό. Γιατί έφερνε στο μυαλό του και στην ύπαρξή του ολόκληρη την πίκρα του θανάτου. Αυτός ξαναπέθανε. Αναστήθηκε και ξαναπέθανε. Το δικό σου το παιδί, αν το χάσεις, αν πεθάνει, όταν θα αναστηθεί, δεν θα ξαναπεθάνει. Θα μείνει αθάνατο. Μη δεις την κοπτέστο λοιπόν, μη δε θρηνήτο, μη δε το κατόρθωμα του Χριστού διαβαλέτο. Εγάρ ενίκησεν και γάρ ενίκησε τον θάνατο. Κανένας λοιπόν ας μη δέρνεται και ας μη θρηνεί, και ας μη διαβάλει το κατόρθωμα του Χριστού, γιατί ενίκησε το θάνατο. Ο Ιερός Χριστός όμως, τους θρήνους, τους οδυρημούς για τον θάνατο κάποιου, τους θεωρεί ότι διαβάλουν το έργο του Χριστού. Και κοιτάξτε πόσο ωραία το θέτει. Τι τίνειν περί τα θρηνείς, ύπνος το πράγμα γέγονε. Τι θρηνείς λοιπόν άδικα? Το πράγμα έγινε ύπνος. Ο θάνατος έγινε ύπνος. Τι οδύρι και κλαίεις? Τούτο γάρ ή και Έλληνες επίουν καταγελάνεδι. Γιατί οδύρισε και κλαίς? Έτσι ανέκαμαν οι Έλληνες, δηλαδή ανέκλυγαν και θρηνούσαν οι Έλληνες, οι ιδωλολάτρες, οι άθεοι. Έπρεπε και εσύ να τους περιγελάς. Τους Έλληνες που θα έκλυγαν έτσι έπρεπε να τους περιγελάς. Όταν δε ο πιστός εν τούτης εσχημονεί, ποια απολογία? Τι σε έστε συγγνώμη τι αυτά ανοητένουση και ταύτα με τα χρόνων το σούτον και σαφή της Αναστάσεως απόδειξη? Όταν όμως κάμνει ο πιστός τέτοιες ασχημίες, ποια δικαιολογία και ποια συγγνώμη για μας στις τέτοιες ανοησίες μας και μάλιστα ύστερα από τόσον καιρό και από τόσο ξεκάθαρη απόδειξη της Αναστάσεως? 2000 χρόνια έχει ο Θεός που, ο Χριστός που αναστήθηκε. 2000 χρόνια που πέρασε και μας άφησε, μας έκανε τη νέα κτήση, τη νέα εκκλησία, τη νέα Ιερουσαλήμ. Ζούμε μέσα στα θαύματα. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος, ότι ο θάνατος είναι ύπνος, ότι αυτή είναι η ζωή, είναι ένας πρόσκαιρος θάνατος. Η πραγματική ζωή είναι μετά από αυτήν. Η αιωνιότητα. Ότι δεν είναι τίποτε αυτή η ζωή μπροστά στην αιωνιότητα.
ότι είναι ένας ψεύτικος δουνιάς αυτός που ζούμε, όπως έλεγε και ο Γέρον Ιώσιφ ο Ησυχαστής, ότι είναι μια απατηλή και ψεύτικη κοινωνία. Γιατί λοιπόν συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι ειδωλολάτρης, άθεος και άπιστος, σαν να μην τα γνωρίζεις αυτά, εφόσον πολύ καλά τα γνωρίζεις. 2000 χρόνια διδασκαλία έχει η Εκκλησία επί των θεμάτων αυτών. Σίδε όσπερ αυξήσε το έγκλημα σπέβδων και θρηνοδούς ημιν άγης ελληνίδας γυναίκας εξάπτων το πάθος και την κάμινον διεγείρων και ακούει τον Παύλο λέγοντος τι συμφώνησης Χριστό προς Βελίαρ ή τις μερείς πιστό μετά απίστου. Σεις λοιπόν σαν για να μεγαλώνετε το έγκλημα, γιατί το θεωρεί έγκλημα, σαν για να το κάνετε χειρότερο το πράγμα και το πέθος να το κάνετε και μεγαλύτερο και να συμπεριφέρεστε περισσότερο άθεοι και οι Ελληνίδες μυρολογίστε καλείτε, τους έλεγε ο Χρυσόστομος. Δηλαδή δεν σας φτάνει ο δικός σας ο πόνος, φέρνετε και μυρολογίστρες, το κάνουν και στα χωριά μας αυτό, για να αρχίσουν να κλαίνε και να επιτείνουν τον πόνο και να παρατείνεται ο πόνος και να επαρατείνεται τα κλάματα και να προκαλούν κλάματα οι μυρολογίστρες. Δεν σας έφτανε λοιπόν το έγκλημα ότι από μόνοι σας πενθείτε πάρα πολύ υπερβολικά, αλλά και οι μυρολογίστρες καλείτε, ανάβοντας τη λύπη και το καμίνι αναρρυπίζοντας, παίρνεις δηλαδή τη σκούπα και κάνεις έτσι πάνω στα κάρβουνα για να πάρουν περισσότερη φωτιά, αναρρυπίζοντας. Και δεν προσέχετε τον Παύλο που λέει ποια συμφωνία του Χριστού με τον Βελίαρ και τι μερίδιο ανάμεσα στον πιστό και στον άπιστο. Καλά, εμείς αντί να ακολουθούμε τα ορθόδοξα πράγματα τα οποία μας έχει αφήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία, καθόμαστε και κάνουμε και ανοητεύουμε πραγματικά. Έχει συμβεί να παρευρεθώ σε πολλές κηδείες και να πάω τη νύχτα να δω τι κάνουν και να παρηγορήσω κτλ. Στα χωριά μας είναι άνω από τα μόνο αυτά που συμβαίνουν με τις μυρολόγιες εκεί και δεν ξέρουν τίποτε. Να καθίσεις εκεί, να τους πεις δύο πράγματα ότι ξέρεις, εκοιμήθη ο άνθρωπός σου, πρέπει να καθίσεις όλη τη νύχτα να διαβάζεις το ψαλτήρι, που είναι αγιοπατηρική διδασκαλία, το εφαρμόζουν παντού και στο Άγιο Όρος και σε όλα τα μοναστήρια και εμείς εδώ πέρα, όποτε συμβαίνει κάποιος θάνατος, πού να σε αφήσουνε να διαβάσεις δίπλα στο νεκρό σώμα το ψαλτήριο και να προσευχηθείς. Όχι, αν είναι δυνατόν να σε στείλουν σε άλλο δωμάτιο, σε άλλο χώρο. Πολλές φορές και εμείς εδώ έχει συμβεί αυτό, να μην μας το επιτρέπουν αυτό και να καθόμαστε ή να ερχόμαστε στο ναό να διαβάζουμε το ψαλτήρι για την ψυχή αυτού του ανθρώπου ή στο σπίτι μας να διαβάζουμε το ψαλτήρι και αυτοί εκεί πέρα να κουτσομπολεύουν και να γίνεται ένα άλλο πράγμα, καθόλου πνευματικότητα στις κηδείες, καθόλου πνευματικότητα. Υπάρχει και το γεγονός πια των ψυγείων στα νεκροστάσια, όπου ο κόσμος, επειδή έχει χάσει την πνευματικότητά του, δεν θέλει ο νεκρός, εφόσον πέθανε στο νοσοκομείο, να έρθει στο σπίτι. Το θεωρεί γρουσουζιά. Και αφήνουν τους οικείους, τους νεκρούς, μανάδες, πατεράδες και παππούδες, στα νεκροστάσια, για να μην μολυθεί το σπίτι. Μου έχει συμβεί και τώρα τελευταία αυτό το πράγμα. Μου έχει συμβεί. Και έχω απορρίσει. Λέω, καλά, το νεκρό, από τη στιγμή που θα πεθάνει ο άνθρωπός μας, δήθεν πονάμε, τον εξαφανίζουμε στα νεκροστάσια, στην εκκλησία έρχεται μέσα, τον έχουμε καλά καλά σκεπασμένο με το φέρετρο, με το καπάκι, να μην τον ξεσκεπάσουμε, να μην τον δούμε, να μην ο άνθρωπος μείνει έτσι ξεσκέπαστος μέσα στην εκκλησία του Χριστού, να προσκυνούμε και να προσκυνούμε το ξύλο. Να μην προσκυνήσουμε τον άνθρωπο, ούτε την εικόνα, μια εικόνα τη βγάζουν επάνω, ο άνθρωπος ξεσκέπαστος. Όμως σε κάτι παλαιομερολογείται και σε εκκλησίες, μου λένε οι άνθρωποι των νεκροταφείων, των τελετών, στις παλαιομερολογείται τις εκκλησίες, αφήνουν ξεσκέπαστους τους κεκυμένους και κρατούν και κερί κατά την ώρα της κηδείας. Εμείς εντελώς κοσμικά τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Μια φορά, κανένα δύο φορές τόλμησα να πω, ο πατέρ Ιωάννη, μπαίνοντας στο ναό, λέω, καλά, εγώ δεν μπορώ να κάνω κηδεία έτσι. Ξεσκεπάστε τον νεκρό. Ξεσκεπάστε τον νεκρό. Θα το σκεπάσετε έξω. Αφήστε το καπάκι έξω από την πόρτα της εκκλησίας, εκεί θα το αφήσετε το καπάκι. Εγώ θέλω να τον βλέπω όταν θα το διαβάζω τις ευχές. Και αντέδρασαν. Όχι, δεν αντέδρασαν μόνο από το γραφείο τελετών, αντέδρασαν οι συγγενείς. Καλά, εσείς δεν θέλετε να το βλέπετε? Λέει, όχι,
Η τελευταία εντύπωση, λέει, που θα μας μείνει είναι του ζωντανού. Να μην το κεκοιμημένο. Άλλο αυτό. Επίσης δεν φέρνουν τα μικρά παιδιά. Δεν φέρνουν τα μικρά παιδιά στις κηδείες. Αποφεύγουν. Γιατί τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν, μην γνωρίζοντας ότι ο παππούς τους πέθανε. Ποτέ δεν το κατάλαβαν αυτό. Ούτε στα κημητήρια. Εμάς οι γονείς μας μας παίρνανε και όταν ξεπαραχώνανε τους κεκοιμημένους. Και εγώ έχω παραστάσεις πως πλένανε τα κόκαλα. Με το κρασί και με το λάδι, πως τα πλένανε, πως τα σφουγγίζανε, πως τα τακτοποιούσαν, πως έρχονταν ο παπάς να διαβάσει τα τρισάγια. Έχω ζήσει όλες τις καταστάσεις. Τι έχω πάθει? Έχω κακή αντίληψη περί του θανάτου ή θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έλεγε ένας του ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία που μιλούσα και μου ανέφερε ένα παράδειγμα το οποίο το ήξερα, αλλά το επαναλαμβάνουν αυτοί. Να βγάλουμε τον εσταυρωμένο από τις εκκλησίες. Γιατί τα παιδιά μας βλέπουν ένα νεκρό και δεν είναι αντιπαιδαγωγικό. Άρα αυτό δεν είναι βλασφημία. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βλέπετε, τα κημητήρια τα βγάλαμε από τις πόλεις μας. Τα πηγαίνουμε όσο μακριά μπορούμε. Από τα χωριά μας τα βγάζουμε πολύ πέρα πια. Δεν τους θέλουμε τους κεκοιμημένους. Δεν θα τα μολυθούμε. Αυτοί θα μολυθούν από εμάς, όχι εμείς από αυτούς. Δεν τους θέλουμε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και παιδες μεν Ελλήνων, οι μηδέν περί Αναστάσεως ειδώτες, όμως ευρίσκουσι λόγος παραμυθίας, λέγοντες, φέρε γενναίος, και γάρ αναλύσε το γεγεννημένον ουκ ένι, ουδέ διορθώσε τις θρήνες. Ακόμα και οι ειδωλολάτρες, λέει, όταν βρεθούν να παρηγορήσουν κάποιον, τον παρηγορούν με λόγια καλά. Τον λένε να φέρεις γενναία. Υπόμενε με γενναιότητα, του λένε. Δεν μπορείς να καταργήσεις ότι έγινε, ούτε να το επανορθώσεις με τους θρήνους σου. Εδώ και οι ειδωλολάτρες δηλαδή πάνε και παρηγοριούνται. Και σου λέει, μη κλαις, μη θρηνείς τόσο πολύ, που δεν έχουν πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Σύ δε ο φιλοσοφότερα και χριστότερα τούτων ακούων, ούκ εσχήνει μίζωνα εκείνων εσχημονών. Σύ όμως που ακούς πιο πνευματικούς και πιο ωφέλιμους λόγους, δεν τρέπεσαι να κάνεις μεγαλύτερες από αυτούς ασχημίες. Ουδέγαρ λέγομεν, φέρε γενναίος, επειδή το γεγεννημένον αναλύσε ουκ ένι. Αλλά φέρε γενναίος και γάρ αναστήσεται πάντως. Ούτε λέμε εμείς, όπως οι ειδωλολάτρες, υπόμενε με γενναιότητα, επειδή δεν μπορούμε να καταργήσουμε ό,τι έγινε. Αλλά τι, φέρε γενναίος και γάρ αναστήσεται πάντως. Υπόμενε με γενναιότητα, γιατί θα αναστηθεί οπωσδήποτε. Αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά. Για μας η Ανάσταση, η βεβαιότητα της Ανάστασης είναι το παρηγορητικό. Ότι θα αναστηθεί είναι το γενναίο. Η γενναία απόφαση να μην πεθύσουμε. Επειδή πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Όχι επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα, πέθανε ο άνθρωπος, σταμάτα να κλαις. Πώς το παρηγοριόμαστε και εμείς μεταξύ μας. Σταμάτα να κλαις, δεν μπορούμε, πάει, έγινε το κακό. Δεν μπορείς το διορθώσεις. Όχι. Η Ορθόδοξη θεώρηση δεν είναι αυτή. Η Ορθόδοξη θεώρηση θα πει, μη κλαις, μη πεθείς. Το κακό έγινε, το κακό εισαγωγικά, κατά τον κόσμο, αλλά πιστεύουμε στην Ανάσταση. Ο άνθρωπος θα αναστηθεί. Εγώ μια φορά τόλμησα να το πω πήγα σε ένα σπίτι, μου φωνάξανε και τρισάγιο. Και αφού τελείωσε το τρισάγιο, πάτερ, και είπα το διευκόν, είπα καλή Ανάσταση. Και με αγροκοιτούσαν. Με αγροκοιτούσαν οι συγγενείς και ένας στον ώρα που έφυγα, λέει, σαν δεν τρέπεσαι. Το θεώρησαν προσβολή, την ευχή καλή Ανάσταση. Για εμάς τους χριστιανούς, η Ανάσταση είναι το κυριότερο, το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία του ανθρώπου. Λοιπόν, καθεύθει το πεδίον και ούτε έθνικεν, ησυχάζει και ούκ απόλωλεν. Ανάσταση γάρ αυτό διαδέξεται και ζωή αιώνιος και αθανασία και λήξης αγγελική. Αλλά υπόμενε με γενναιότητα γιατί θα αναστηθεί οπωσδήποτε. Κοιμάται το παιδί. Δεν πέθανε. Αναπαύεται. Δεν χάθηκε. Το περιμένει η Ανάσταση και η παντοτινή ζωή και η αθανασία και κατάσταση αγγελική. Ούκ ακούει του ψαλμού λέγοντος, επίστεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου ότι Κύριος ευεργέθησέ σε. Δεν ακούτε τον ψαλμό που λέει γύρισε ψυχή μου στην ανάπαυσή σου γιατί ο Κύριος σε ευεργέθησε.
Και θα δούμε τώρα ότι ο θάνατος δεν είναι απλή μια κατάσταση, είναι μια σπουδαία ευεργεσία. Ευεργεσίαν ο Θεός το πράγμα καλή και εσύ θρηνείς. Και τι πλέον ανεποίησας ή πολέμιος και εχθρός του τελευτικότος εις, και τι περισσότερο θα έκαμες αν ήσουν αντίπαλος και εχθρός εκείνου που πέθανε. Αν ήσουν πραγματικά εχθρός εκείνου που πέθανε, θα έπρεπε να οδύρεσαι. Γιατί αυτός δέχεται ευεργεσία από το Θεό. Τότε θα έπρεπε να κλαις και να οδύρεσαι. Αν ήσουν εχθρός του, πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από αυτό. Ή γαρδί θρηνήν, αν πρέπει να θρηνεί κάποιος, διάβολον διθρηνήν. Πρέπει να θρηνεί ο διάβολος, όχι εσύ. Αν κάποιος πρέπει να θρηνεί για το θάνατο του ανθρώπου, του παιδιού σου, θα πρέπει να θρηνεί ο διάβολος. Εκείνος κοπτέστο, εκείνος οδυρέστο, ότι προς τα μείζωνα οδεύομεν αγαθά. Εκείνος ας θρηνεί και ας οδύρεται, γιατί οδεύομαι στα μεγαλύτερα αγαθά. Μας έχασε ο διάβολος, μας χάνει με το θάνατο και οδεύομαι προς τα μεγαλύτερα αγαθά. Της εκείνου πονηρίας άξια αυτή η ημωγή, ουχή σου του στεφανούστε μέλλοντος και αναπαύεστε. Σε εκείνο την πονηρία αξίζει αυτός ο θρήνος, όχι σε σένα που σου μέρεται στεφάνομαι και ανάπαυση. Και γάρ λιμήν εύδιος ο θάνατος, γαλήνιο λιμάνι είναι ο θάνατος. Σκόπι γούν πόσον γέμι κακόν ο παρόν βίος. Κοίταξε πόσα κακά γεμίζουν τη ζωή αυτή. Ενόησον ποσά και σε αυτός κατηράσουν την παρούσα μου ζωή. Σκέψου και κατάλαβε πόσες φορές εσύ ο ίδιος καταράστηκε σε αυτή σου τη ζωή. Και γάρ επί το χείρον τα πράγματα πρόηση. Και εξ αρχής δε ου μικρά συνελειρώθεις κατά δίκη. Τα πράγματα προχωρούν στο χειρότερο. Ακόμα και την αρχή της ζωής σου δεν ήταν μικρή η καταδίκη που σου έλαχε. Η ζωή που κάνουμε είναι μια καταδίκη που μας έλαχε. Ο θάνατος είναι μια ευεργεσία που θα μας συμβεί. Γιατί είναι καταδίκη που μας έλαχε? Μας το είπε από την αρχή, λέει ο Θεός. Εν γάρ λείπες τέξη τέκνα φυσί, και εν υδρότη του προσώπου σου φάγει τον άρτο σου, και εν το κόσμο θρύψην έξετε. Με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου, λέει. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι γεννηθήκαμε. Με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου, με υδρότα του προσώπου σου θα φας το ψωμί σου, το αυτοκίνητο Χρήστο. Και μέσα στον κόσμο θα δοκιμάσετε θρύψη. Αλλά ου περί τον εκείτη ούτων ουδέν ήρηται, αλλά τον αντίον άπαν. Για τα εκεί όμως, για το μετά το θάνατο, τίποτα τέτοιο δεν έχει λεχθεί, ότι θα υπάρχουν δυσκολίες κτλ. Αλλά το αντίθετο ολότελα. Τι ακούμε για εκεί? Απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Και ότι από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθίσονται εις τους κόλπους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Και ότι νυφών τα εκεί πνευματικός και φεδρέ λαμπάδες και μετάστασης προς τον ουρανόν. Δηλαδή, ενώ για εδώ ακούμε ότι με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου, με τον υδρότα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου, ότι μέσα στον κόσμο θα δοκιμάσετε θλίψη, για εκεί τι ακούμε? Απέδρα λύπη και στεναγμός, πόνος λύπη και στεναγμός, δηλαδή λύπη από εκεί ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός. Και θα έρθουν από την Ανατολή και από τη Δύση, από παντού, οι νεκροί και θα αναπαυθούν στους κόλπους του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ακόμα είναι παστάδα τα εκεί, πνευματική, δηλαδή νυφώνας γάμου, γαμήλιος νυφώνας, κοιτώνας είναι ο θάνατος, και λαμπάδες και μετάσταση προς τον ουρανό. Τι τίνει κατεσχήνεις τον απερθόντα? Γιατί λοιπόν τροπιάζεις τον νεκρό με τα κλάματά σου, με τους θρήνους σου, με το πέθος σου? Γιατί ντροπιάζεις τον νεκρό? Τι παρασκευάζεις τους άλλους, δε δικαίνε και τρέμει τον θάνατο? Επίσης, όχι μόνο ντροπιάζεις τον Θεό, αλλά παρασκευάζεις, δηλαδή προδιαθέτεις τους άλλους να φοβούνται και να τρέμουν τον θάνατο. Όταν σε βλέπουν εσένα να θρηνείς, να ουρλιάζεις, να οδύρεσαι, να σκίζεις τα ρούχα σου, να πέφτεις στην απελπισία και στη λύπη,
τότε τους παρασκευάζεις, τους προδιαθέτεις τους άλλους που σε βλέπουν να τρέπουν και να φοβούνται το θάνατο. Δηλαδή, κάνεις αντιχριστιανικό αγώνα. Κάνεις αντίχριστο αγώνα. Μάλλον δε... Α, επίσης, τι ποιείς πολλούς κατηγορήν του Θεού ως μεγάλα εργασαμένου δεινά. Επίσης, σμπρώχνεις πολλούς να κατηγορούν το Θεό ότι δημιούργησε μεγάλα δεινά. Εγώ το ακούω συνέχεια αυτό. Σε συνέχεια το ακούω. Κρίμα το καημένο το αγόρι. Κρίμα το νέο το παιδί. Κρίμα στο Θεό. Κρίμα από το Θεό αυτό. Εκείνο είναι κρίμα από το Θεό. Δηλαδή κάνει κρίμα το Θεός. Αδικίες. Κάνει λάθη ο Θεός. Ρίχνουμε στο Θεό τα δεινά. Όταν εσύ λοιπόν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο και κλαις και οδύρεσαι σαν να είσαι ειδωλολάτρησα ή ειδωλολάτρης και να μην έχεις πίστη στο Θεό και να μην ακούς την Ανάσταση, να μην την έχεις μπροστά σου και να μην πιστεύεις την Ανάσταση του Χριστού και φτάνεις σε αυτό το σημείο να συμπεριφέρεσαι χειρότερα από τους ειδωλολάτρες, τότε και προσβάλλεις τον νεκρό που δεν του αφήνεις την άνεση, του ήρθε μια ευεργεσία του ανθρώπου μέσα από τα πέρασε από τόσα δεινά, από τόσες δυσκολίες αυτή τη ζωή, την καταράστηκε και πολλές φορές αυτή τη ζωή και έλεγε αμάν αυτή τη ζωή, τι ζωή είναι. Μη μου πει ότι κανένας από εμάς, ειδικά στις ημέρες μας, δεν έχει δυσκολίες με τη ζωή του και δεν είπε πολλές φορές τι είναι αυτά που περνάω. Αρρώστιες, παθήματα, ανεργίες, άγχη, τράπεζες, φυλακές, εκβιασμοί. Αυτά έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτοκτονίες στην καθημερινότητά μας. Τα περνάμε αυτά. Αυτή είναι η ζωή. Πόνος, θλίψη, με υδρότα θα βγάλουμε το ψωμί μας. Θλίψεις και τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας. Έρχεται ο Θεός, δίνει μια ευεργεσία, σε σταματάει από αυτόν τον πόνο, σε παίρνει στην άλλη ζωή, που η άλλη ζωή δεν έχει λύπη, δεν έχει πόνο, δεν έχει δάκρυα, δεν έχει στεναγμούς και σε βάζει εκεί και ο γονιός σου, αντί να ευχαριστεί τον Θεό για αυτή την ευεργεσία και να το απολαμβάνει, κάθεται και συμπεριφέρεται σαν ειδωλολάτρης, σαν άθεος, σαν άπιστος και αρνείται να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού και λέει και καταδεικνύει έναν Θεό ο οποίος κάνει αδικίες και καταντροπιάζει τον νεκρό κάνοντας όλους τους άλλους που βρίσκονται γύρω του να τρέμουν και να φοβούνται τον θάνατο. Μάλλον δε τι με τα ταύτα παίρνει τα σκαλίσει και παρακαλείς ιερέας έφτασε αφού τα έχει κάνει όλα αυτά. Γιατί μετά λέει καλεί στους φτωχούς για να τους δώσει ελεημοσύνη, να τους δώσει ένα πιάτο φαγητό και προσκαλεί και τους ιερείς να σου κάνουν παρακλήσεις ή να εις ανάπαυσιν απέρθει φυσίν ο τετελευτικός ή να ήλιον σχή το δικαστή. Λέει αυτός που τα κάνει αυτά για να καταλήξει με τις ελεημοσύνες και με τις προσευχές των παπάδων να αναπαυθεί αυτός που πέθανε και να έβρει το δικαστή σπλαχνικό. Υπερ τούτων ουν θρηνείς και ορολίζεις, ουκούν σε αυτόν μάχη και πολεμείς, υπερών εις λιμένας απήλθεν εκείνος, χειμώνα σε αυτό κατεσκευάζουν. Γι' αυτά λοιπόν θρηνείς και ορολίζεις. Τον εαυτό σου λοιπόν μάχεσαι και πολεμάς, τρικυμία δημιουργώντας για σένα, ενώ εκείνος ορθοπλώρησε για το λιμάνι. Πάει αυτός, έφυγε, πήγε στο λιμάνι, ησύχασε. Τον εαυτό σου πολεμάς. Με τον εαυτό σου τα έχεις βάλει. Τον εαυτό σου ουσιαστικά αδικείς. Και τι πάθω. Φυσί και ούτων η φύσης. Λέει όμως κάτι το ανθρώπινο. Το λέμε όλοι αυτό. Και εδώ μέσα τώρα βλέπω τις λογισμούς που το λέτε αυτό. Και τι να κάνω. Λέει ο εναπομείνας. Η μητέρα, ο πατέρας. Τέτοια είναι η φύση. Ούκ εστί φύσεως το έγκλημα. Δεν είναι της φύσης το έγκλημα. Ουδέ της του πράγματος ακολουθίας, ούτε συνέπεια της φύσεως αναπόφευκτη. Αλλά εμείς οι πάντα άνω και κάτω ποιούνται σε σμέν, οι καταμαλακιζόμενοι και την οικία προδιδόντες ευγένειαν και τους απίστους χείρους ποιούντες. Δεν είναι της φύσης το έγκλημα το να απαιθείς και να στεναχωριέσαι ότι είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό. Ούτε είναι συνέπεια αναπόφευκτη ότι επειδή υπάρχει θάνατος, η συνέπεια είναι ότι θα στεναχωρηθώ και θα θρηνώ. Εμείς είμαστε οι ίδιοι που αναστατώνουμε τα πάντα.
που εκφυλιζόμαστε και την ευγενική προδίδοντας καταγωγή μας κάνουμε τους άπιστους χειρότερους. Ποια είναι η ευγενική καταγωγή που έχουμε και που την προδίδουμε με τη συμπεριφορά αυτήν? Ο Θεός, ο Χριστός, ο Ιερός Χρυσόστομος μας στέλνει κυμπάριδες στο θάνατο. Ευγενικούς. Να βγάλουμε ευγενική ψυχή, τη ψυχή του Χριστού. Να βγάλουμε καρδιά του Χριστού. Να συμπεριφερθούμε στον θάνατο με πίστη και με απόλυτη πίστη προς τον Χριστό και αφημένη στο θέλημά Του. Πώς γαρετέρω περί Αθανασίας διαλεξόμεθα? Πώς θα μιλήσω, αφού συμπεριφέρομαι έτσι, σε άλλον περί Αθανασίας, αν εγώ δείχνω τέτοια απελπισία, τόσο πόνο, τόσο απιστία? Πώς θα μιλήσω σε άλλον περί Αθανασίας? Πώς πείσω με τον εθνικό, όταν μάλλον εκείνο το θάνατον φοβόμεθα και φρύτωμεν? Πώς θα πείσω με τον εθνικό, τον άθεο, τον αντίχριστο, όταν περισσότερο από εκείνον φοβόμαστε και τρέμουμε το θάνατο? Ξέρετε ότι ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα που περιγράφονται στην Φιλοκαλία από τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο είναι η λύπη. Η λύπη επί του θανάτου κάποιου συγγενούς, η οποία μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Πολλοί γουν παρέλυση και έτυγεν ουδέν περί Αθανασίας ειδότες, εστεφανώθησαν των παιδών αυτής απερθόντων και ελευχημονούνται σε φαίνοντο ή να την παρούσα καρπός ούτε δόξα. Πολλοί, λέει, από τους ειδωλολάτρες, όταν χάσανε από τα παιδιά τους ένα, τι κάνανε? Βάλανε στεφάνι στο κεφάλι τους και ντυθήκανε με λευκά ενδύματα για να κερδίσουν την τωρινή δόξα. Έτσι κάναν οι εθνικοί ειδωλολάτρες. Σι δε ουδέ δε την μέλουσαν πάβει γυναικιζόμενος και κοπτόμενος. Σι δε ουδέ δια την μέλουσαν πάβει γυναικιζόμενος και κοπτόμενος. Σι όμως, ακόμα και για τη μέλουσα ζωή, δεν πάβεις να θρυνείς σαν γυναίκα. Εκείνοι θα πήγαιναν κατευθείαν στον Άδη και δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Εσύ λοιπόν που το παιδί σου θα πάει στη μέλουσα ζωή, δεν πάβεις και θρυνείς σαν γυναίκα. Αλλά κληρονόμους ούκ έχεις ουδέ διάδοχον των όντων? Σου μπαίνουν και άλλοι λογισμοί. Δεν έχεις κληρονόμους της περιουσίας σου και διάδοχο. Πέθανε ο μονογενής σου, πέθανε το μοναχοπέδι σου. Αναφέρεται όπως την παραβολή του Ιάιρου. Μοναχοπέδι ήταν η 12ετής. Πού θα αφήσω, λέει, την κληρονομία? Πού θα αφήσω την περιουσία? Σε ποιο θα αφήσω διάδοχο στην περιουσία μου? Και τι μάλλον ευούλου το σόν αυτόν είναι κληρονόμων ή των ουρανών? Μα θα επιθυμούσες να κληρονομούσε το παιδί σου πράγματα που καταστρέφονται, που θα τα άφηνε έπειτα από λίγο? Τι δε επεθύμεις τα απολύμενα αυτών διαδέχεστε, α μικρόν ύστερον αφιένε έμελεν ή τα μένοντα και ακίνητα? Τι θα επιθυμούσες να το αφήσεις κληρονομία, πράγματα που καταστρέφονται, που θα τα άφηνε έπειτα από λίγο, ή πράγματα που μένουν ακίνητα και σταθερά? Ούκ έσχες κληρονόμων αυτών, αλλά εγένετο του Χριστού. Δεν τον έκανες δικό σου κληρονόμο τώρα, αλλά τον έκανε στη θέση σου, αλλά τον έκαμε κληρονόμο στη θέση σου ο Θεός. Δεν έγινε συγκληρονόμος των αδελφών του, αλλά του Χριστού. Δηλαδή, τι έχεις να τον αφήσεις σε κληρονομιά? Σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσία, οικόπεδα, διαμερίσματα, βίλες, εξοχικά, παραθαλάσσια. Τι έχεις από όλα αυτά? Λίρες, χρήματα, καταθέσεις. Όλα αυτά τι αξία έχουν? Καμία. Καμία αξία. Ο κληρονόμος λοιπόν ο δικός σου θα είχε πράγματα τα οποία θα τα έχανε. Δεν θα τα παίρνει μαζί του, όποτε και να πέθαινε. Τώρα όμως γίνεται κληρονόμος του Θεού και κληρονομεί την αιώνια κληρονομία που δεν πρόκειται να τη χάσει ποτέ. Και τίνιν φυσί τα ημάτια, τίνιν τα οικήματα, τίνιν τα ανθρώποδα και τους καταλυμπάνομεν, σε ποιον λοιπόν θα αφήσουμε τα ρούχα, έτσι λέμε, σε ποιον τα σπίτια, σε ποιον τους δούλους και τα χωράφια, όλη την περιουσία μας? Αυτό πάλι και ασφαλέστερον ή έζη, το γάρ κολλίον ουδέν. Σε αυτόν να τα αφήσετε πάλι, στον ίδιο να τα αφήσετε πάλι.
Και μάλιστα με περισσότερη ασφάλεια από ότι αν ήταν ζωντανός. Τίποτα δεν το εμποδίζει. Λέει, μην σε απασχολεί που θα τα αφήσεις. Στον ίδιο, στον πεθαμένο. Πώς θα γίνει αυτό? Ήγαρ βάρβαρη συγκατακαίωση της απερθούσε τα όντα, πολλό μάλλον δε συναποστήρε το τετελευκότη δίκαιον τα αυτού. Ούχ είναι ατέφρα γένεται, καθά περεκίνα, αλλά είναι απλήωνα τούτο περιβάλλει δόξαν. Αν οι βάρβαροι καίνε τα υπάρχοντα εκείνων που φεύγουν, πολύ περισσότερο είναι δίκαιο να στήρεις μαζί με αυτόν που πέθανε, ό,τι του ανήκει. Όχι για να γίνουν στάχτη, καθώς εκείνα, αλλά για να συντελέσουν στη μεγαλύτερη δόξα, δόξα του. Τι δηλαδή? Όλα ελεημοσύνη. Τα πάντα. Θα τα κάνεις όλα που σε απασχολούν ελεημοσύνη. Θα τα δώσεις σε φτωχούς. Θα τα μοιράσεις στον κόσμο. Τα υπάρχοντά του. Για να απολαύσει περισσότερα ο νεκρός. Και προσέξτε. Και ή με ένα αμαρτωλός απήλθεν, και αν έφυγε αμαρτωλός ο νεκρός, ή να τα αμαρτήματα λύσει. Θα διαγράψει τα αμαρτήματά του με την ελεημοσύνη. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε πόσο βοηθάει η ελεημοσύνη. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε πάντοτε, όταν κάνουμε ελεημοσύνη, να λέμε «Θεός χωρέσει για τον πατέρα μου», «Θεός χωρέσει για τη γιαγιά μου». Πάντοτε να λέμε «Για την ψυχή της γιαγιάς μου», «Για την ψυχή του παππού μου», «Ανάβουμε ένα κερί», «Δίνουμε χρήματα στο φιλόπτωχο», οτιδήποτε. Πάντοτε να το κάνουμε προς ελεημοσύνη κάποιου. Όταν επίσης κάποιος μας δώσει κάτι, δεν λέμε «Ο Θεός να συγχωρεί τα πεθαμένα σου». Έτσι να λέμε, από την καρδιά μας το κάνουμε αυτό. Εμάς όταν κάποιος μας δώσει κάτι, να προθέσει, μας έδωσε ένας δικός μας αδερφός, από το χωριό ήρθε και μας έφερε τυρί. Το βάλει η παπαδιά στο τραπέζι, λέει τυρί, λέω ποιανού είναι η προσφορά, αυτού, Θεός χωρέσει. Και αυτόν και τα πεθαμένα του. Και νομίζω είναι πολύ ορθόδοξο αυτό και χριστιανικό να υπάρχει, και πάντοτε να το κάνουμε αυτό και πάντοτε να ελεούμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εάν έφυγε λοιπόν αμαρτωλός, με την ελεημοσύνη που θα κάνεις, με τα υπάρχοντά του, θα διαγράψει τα αμαρτήματά του. Θα τα διαγράψει. Και αν δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί και μερικά, θα τα διαγράψει. Και αν όμως δίκαιος, αν έφυγε δίκαιος και άγιος, θα του γίνει πρόσθεση μισθού και ανταμοιβής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ειδήν αυτόν επιθυμείς, άλλη ερώτηση τώρα. Ποθείς όμως και να τον ειδείς, τον νεκρό σου. Ουκούν τον αυτόν αυτού, τον αυτόν αυτό βίου βίων και ταχαίως απολύψει την ιεράν εκείνη όψη. Την ίδια ζήσει ζωή με αυτόν και γρήγορα θα απολαύσεις την ιερή εκείνη όψη. Έχεις έναν άνθρωπο, το παιδάκι σου, γιατί μιλάμε για την κόρη του Ιάιρ εδώ και τα παιδιά μας. Θεός να μας τα δίνει, μας δίνει η ζωή, να τα απολαύσουμε, να φύγουμε εμείς πρώτοι και μετά να φύγουν τα παιδιά μας. Έτσι είναι και η τάξη, ας πούμε, που θέλουμε, που αγαπούμε. Να φύγουμε εμείς πρώτοι και μετά τα παιδιά μας. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Θέλεις, λέει, να το δεις το παιδί σου. Να το δεις. Πώς θα το δεις? Κάνε και εσύ, μη χαθείς. Κάνε και εσύ ζωή πνευματική, αγία, για να βρεθείτε, για να συναντηθείτε. Την ίδια ζήσει η ζωή με αυτόν και γρήγορα θα απολαύσεις την ιερή εκείνη όψη. Μετά δε τούτον κακήν ολογίζω, ότι κάνει ημών μη ακούσεις, το χρόνο πάντως πιστήσει. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Στοχάσω και τούτο, κοντά σε αυτά, και αν δεν ακούσεις εμένα που σε παρηγορώ έτσι, θα σε πείσει ο χρόνος. Αν ουδείς τότε εσύ ο μισθός, μόνο που δεν θα έχεις τότε κανένα μισθό. Του γάρ πλήθους των ημερών γίνεται η παραμυθία, γιατί η σειρά των ημερών φέρνει την παρηγοριά. Όλοι το λένε αυτό. Ο χρόνος είναι μεγάλος ιατρός. Ο χρόνος θα σε παρηγορήσει. Με το χρόνο θα ξεχάσεις. Αν μπορεί να μην ξεχάσεις, πάντως θα αρχίσει να επουλώνεται ο πόνος και η πληγή. Προσέξτε. Αυτό θα γίνει φυσικό του τρόπο. Αλλά δεν θα κερδίσεις τίποτε αν δεν δουλέψεις. Αν ο θάνατος δεν είναι ευκαιρία να εργαστείς πνευματικά, να εργαστείς όπως προηγουμένως, όπως είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να εργαστείς όχι με θρήνους, οδυρμούς και κοπετούς, όχι με απιστία και άρνηση της ευεργεσίας του Θεού, όχι. Αν δε νυν βουληθείς φιλοσοφήν, δύο κερδανείς τα μέγιστα. Αν όμως
Δεν θέλεις να αφήσεις απλά το χρόνο να σε γιάνει την ψυχή, αλλά θέλεις να φιλοσοφήσεις το γεγονός του θανάτου, θα κερδίσεις δύο, τα πιο μεγάλα. Και σε αυτόν τον εν μέσω κακό να απαλλάξεις και τον εαυτό σου θα τον απαλλάξεις από τα δεινά αυτά, δηλαδή από την αμαρτία και το έγκλημα των θρήνων, των οδυρμών και της απιστίας, και παρά του Θεού λαμπρότερον αναδύσει τον Στέφανον. Αλλά και με λαμπρότερο στεφάνι θα σε στεφανώσει ο Θεός. Αν πραγματικά αντιμετωπίσεις τον θάνατο χριστιανικά, και δεν θα γίνεις ρεζίλη κάνοντας εγκλήματα και πάθη, θρηνώντας αλόγιστα ως άθεος, αλλά και θα πάρεις λαμπρότερο στεφάνι με το οποίο θα σε στεφανώσει ο Θεός. Και γάρ ελεημοσύνης και των άλλων πολλό μίζων το πράος συμφοράν εν εγκύν. Γιατί από την ελεημοσύνη και από τα άλλα είναι πολύ ανώτερη η ηρεμία στη συμφορά. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Αυτά δεν πρέπει να περάσουν έτσι απαρατήρητα. Στη συμφορά, μην μιλάμε μόνο για το θάνατο που είναι η μεγαλύτερη. Υπάρχουν και άλλες συμφορές. Τι λέγει? Η ηρεμία στη συμφορά. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό και πρέπει να ασκηθούμε πάνω σε αυτό το γεγονός. Ενόησον ότι και ο Υιός του Θεού απέθανε και εκείνος μεν διασέ. Σύ είναι δια σε αυτόν. Σκέψου ότι και ο Υιός του Θεού απέθανε και εκείνος όμως πέθανε για σένα. Σύ όμως μόνο για τον εαυτό σου. Και λοιπόν, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον και λυπηθείς και αγωνιάσεις, όμως ού παρέδρα με την τελευταίν, αλλά και με τα πολλής αυτήν υπέστη της τραγωδίας ο Χριστός, και μόνο που είπε, αν είναι δυνατόν ας περάσει από μένα το ποτήριο, και μόνο που λυπήθηκε και που δοκίμασε αγωνία, ωστόσο δεν απόφυγε το τέλος, αλλά το βάσταξε και ας ήταν με πολύ σπαραγμό. Ουδέν γαρ απλώς θάνατον υπέμεινε, αλλά τον έσχιστο, και μάλιστα δεν βάσταξε ο Χριστός απλό θάνατο, αλλά το χειρότερο. Και πρώτου θανάτου μάστιγας, και πρώτων μαστίγων ονίδη και σκόματα και λιδωρίας, και πριν από το θάνατο μαστιγώματα, και πριν από τα μαστιγώματα εξευτελισμούς και ειρωνίες και ύβρις. Δεν ήταν ένας απλός θάνατος, ήταν ο σταυρικός, ο χειρότερος, ο έσχιστος θάνατος, αλλά δέχτηκε και πριν από το θάνατο μαστιγώματα, και πριν από τα μαστιγώματα τους εξευτελισμούς, τις ειρωνίες και τις ύβρις. Σε παιδεύον πάντα φέρειν γενναίος. Γιατί τα υπέστη αυτά ο Κύριος? Γιατί τα πέρασε αυτά ο Κύριος? Σε παιδεύον πάντα φέρειν γενναίος. Ήθελε να σε διδάξει να τα υποφέρεις όλα όπως εκείνος, με γενναιότητα. Αλόμως αποθανών και το σώμα αποθέμενος, πάριν αυτό ανέλαβε με τα μείζων ως δόξης, σύ και εντάφθα Χριστά υποτείνων ελπίδας. Όταν όμως πέθανε και χωρίστηκε το σώμα, το ξαναπήρε πάλι πιο λαμπρό, απρώνοντας σου εσένα καλές ελπίδες. Δηλαδή, με την Ανάστασή του ξαναπήρε το σώμα του και σου έδωσε ελπίδα, ελπίδα Αναστάσεως. Ταύτα ή μη μύθος, μη θρήνει. Ταύτα ή πιστά νομίζεις είναι, μη δάκρυε. Αν αυτά τα πιστεύεις, ότι δεν είναι παραμύθι, δεν είναι μύθος, μη θρηνείς. Αλλά αν αυτά τα νομίζεις ότι είναι αξιόπιστα, αξιοπίστευτα, μη δακρύζεις. Ή δε δακρύεις, πώς δινήσει πίσω τον Έλληνα ότι πιστεύεις? Αν όμως κλαις, πώς θα μπορέσεις να πείσεις τον Έλληνα, τον εθνικό, τον υδρολάτρη ότι πιστεύεις? Αλλά και ούτως αφόρητος αίτηση φαίνεται το Σιβάν. Θέλετε να σταματήσουμε εδώ? Θα το ολοκληρώσουμε σήμερα για να μην το έχουμε και την άλλη Τετάρτη. Έτσι, να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Αλλά και ούτως αφόρητος αίτηση φαίνεται το Σιβάν. Αλλά παρόλα αυτά που σου είπα, παρόλα αυτές τις κουβέντες που είπαμε, ακόμα σου φαίνεται αβάσταχτο αυτό που έπαθες. Ουκούν δι' αυτό τούτο ούκαν άξιον εκείνον θρηνήν, πολλών γαρτιού των απειλάγει συφορών εκείνος. Μα γι' αυτό ακριβώς που θα σου πω τώρα, δεν αξίζει να τον θρηνείς. Από πολλές τέτοιες συφορές που περνάς τώρα εσύ,
γλίτωσε εκείνος. Εσύ από αυτούς τους πόνους που περνάς εσύ, τον πόνο του χωρισμού, του θανάτου, και κλαις και οφείρεσαι, αυτός γλίτωσε. Μη τίνειν αυτό φθόνη, μη δε βάσκαινε. Φρίκι, παιδιά. Ακούστε τι λέει. Μη νιώθεις, λοιπόν, ζήλια και φθόνο. Κλαις για τον πεθαμένο σου. Κάνεις έγκλημα. Εγκληματίς. Βρίσκεται σε πάθος. Και γιατί, αν ψάξεις, λέει, τον εαυτό σου βαθιά, θα δεις ότι τον ζηλεύεις και τον φθονείς. Είναι ζήλια και φθόνος ο οδυρμός και τα δάκρυα. Το γάρε αυτό μεν θάνατον ετήν δια την άωρον εκείνου τελευτήν, περθήν δε εκείνον ότι με, ότι με έζει, είναι πολλά υπομείνητοι αυτά, φθονούντος μάλλον εστί και βασκένοντος. Η αποζήτηση του θανάτου από μέρους σου για το πρόωρο τέλος εκείνου και το πάθος για αυτόν που δεν ζει για να υποφέρει πολλά τέτοια δεινά δείχνει κάποιον που φθονεί και ζηλεύει. Λοιπόν, κλαις και οδύρεσαι και μάλιστα λες θέλω να πεθάνω επειδή πέθανε το παιδί μου. Κλαις λοιπόν και οδύρεσαι γιατί στην ουσία λυπάσαι που δεν ζει για να υποφέρει όπως υποφέρεις και εσύ. Λυπάσαι που δεν ζει για να υποφέρει πολλά τέτοια δεινά. Μη δει τούτο εννοεί ότι ουκέτι αναστρέψει στην οικία, αλλά ότι και αυτός απελεύσει μικρόν ύστερον προς αυτόν. Μη σκέφτεσαι λοιπόν πως δεν θα επιστρέψει πια στο σπίτι, αλλά ότι και ο ίδιος εσύ θα πας σε λίγο κοντά του. Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό με τον γέροντα το δικό μου τον πατέρα Αγάθωνα. Μου το είπανε, δεν το άκουσα, δεν μου το εξομολογήθηκε, δεν μου το είπε ο ίδιος ο γέροντας, αλλά μου το διηγήθηκαν κάποιοι που ήταν εκεί μπροστά. Πήγαν, λέει, στο μοναστήρι με κάποιοι συγγενείς, ενός και κοιμημένου, και κλαίγανε εδώ στο γυναικείο. Άντρες και γυναίκες, και κλαίγανε οι γυναίκες για το χαμό του συζύγου, ας πούμε, κλαίγανε το συγγενούς. Κλαίγανε, ο γέροντας ήταν πάνω και κατέβηκε κάτω, τους είδε, τους ήταν γνωστοί και λέει τι έγινε. Λέει, στεναχωριόμαστε γέροντα, χάσαμε τον άνθρωπό μας. Μη στεναχωριέστε, λέει, σε λίγο καιρό θα πάτε κι εσείς εκεί. Έτσι μου το είπαν, έτσι σας το μεταφέρω. Σε λίγο καιρό θα πάτε κι εσείς. Αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ. Αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, μη συλλογίζεσαι πως δεν θα ξαναρθεί πια εδώ. Έτσι λέει. Μη σκέφτεσαι λοιπόν πως δεν θα επιστρέψει πια στο σπίτι. Αλλά ότι και ο ίδιος εσύ θα πας σε λίγο κοντά του. Αυτό να σε απασχολεί. Αυτό να σε απασχολεί. Μη τούτο λογίζου ότι ουκέτι επανέρχεται εν ταύτα, αλλά ότι ουδέα αυτά ταύτα τα ορώμενα μένει και αυτά, αλλά και ταύτα μετασχηματίζεται. Μη συλλογίζεσαι πως δεν θα ξαναρθεί πια εδώ, αλλά ότι και αυτά τα ίδια που βλέπουμε δεν μένουν τα ίδια. Και αυτά μεταβάλλονται. Τίποτα από αυτά που υπάρχουν εδώ δεν θα μείνουν αιώνια. Όλα θα μεταβληθούν. Και γάρ και ουρανός και γη και θάλατα και πάντα μεθαρμόζεται και τότε απολύψει σου το πεδίο μεταπλήον ως δόξης. Γιατί και ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και όλα μετασχηματίζονται. Και τότε θα πάρεις το παιδί σου με λάμψη μεγαλύτερη κατά την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και ή με ένα αμαρτωλός απήρθε έστι τα της κακίας. Και αν έφυγε αμαρτωλός ο άνθρωπός σου, σταμάτησαν όσοι εκεί τα έργα της κακίας του που έχει κάνει, της κακίας του. Ουδέν γαράν ή μεταβαλλόμενον ο Θεός ήδη προανήρπασεν αν της μετανοίας. Δηλαδή, γιατί αν εγνώριζε ο Θεός ότι θα άλλαζε αργότερα, θα μετανοούσε, δεν θα τον έπαιρνε πριν μετανοήσει. Και αν έφυγε αμαρτωλός, σταμάτησαν ως εκεί τα έργα της κακίας του. Γιατί αναγνώριζε ο Θεός ότι θα άλλαζε αργότερα, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 5 χρόνια, ότι θα μετανοούσε, δεν θα τον έπαιρνε πριν μετανοήσει. Είδε δίκαιος όν κατέλησεν, εν ασφαλεία τα αγαθά και εκτείται. Αν έφυγε δίκαιος, κράτησε ασφαλισμένα τα αγαθά του. Όθεν δήλων ότι ούκ έστει φιλοστοργία σου τα δάκρυα, αλλά πάθος αλογής του. Φανερό λοιπόν πως δεν μαρτυρούν φιλοστοργία τα δάκρυά σου, αλλά πάθος αλόγιστο. Όλα αυτά που μας τα
που μας τα παραθέτει εδώ ο Άγιος, αποδεικνύουν ότι το πέθος σου είναι αλόγιστο, είναι άλογο, ανόητο. Επί ή των απελθόντα εφήλης, χαίρην έδι και εφραίνεστε ότι των παρόντων απειλάγει κυμάτων. Γιατί αν αγαπούσες αυτόν που έφυγε, έπρεπε να χαίρεσαι και να αγαλιάζεις που γλίτωσε από τα κύματα τούτα. Τι γαρτο πλέον, υπέμει, τι δε το ξένον και κενών, ουχή τα αυτά καθεκάστην ημέραν ορώμεν ανακοινούμενα. Πέστε μου, ποιο είναι το παραπάνω, ποιο είναι το νέο και το ασυνήθιστο που ζούμε εδώ? Δεν βλέπουμε να επανέρχονται κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια? Ημέρα και νύξ, νύξ και ημέρα, χειμών και θέρος, θέρος και χειμών, και πλέον ουδέν. Ετάφτα μεν αΐτα αυτά, τα δε κακά ξένα και κενότερα. Λοιπόν, δεν βλέπουμε να επανέρχονται κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια? Μέρα και νύχτα, νύχτα και μέρα, χειμώνας και καλοκαίρι, καλοκαίρι και χειμώνας, και τίποτε παραπάνω. Και αυτά πάντα τα ίδια, και αυτά πάντα τα ίδια. Οι συφορές τα δε κακά ξένα και κενότερα. Οι συφορές όμως όλο και πιο νέες, όλο και πιο ασυνήθιστες. Τα καλά που μας συμβαίνουν στη ζωή είναι πολύ λίγα και συνηθισμένα. Τα κακά και οι συφορές είναι καινούργιες και παράξενες. Και όλο όσο προχωράμε, καινούργιες συφορές και καινούργια κακά. Δεν λέμε, και όσο θα γερνάμε, εγώ την άλλη φορά ήμουν με τον Γέροντα και του λέω: Γέροντα, πώς είσαι? Μου λέει: Σαν 15 χρόνων έφηβος. Λέω: Γέροντα, να σου πω εγώ. Το πάθος που είχα, την αρρώστια που είχα πριν από 10 χρόνια, τώρα την έχω επί 2. Δεν είναι φυσιολογικό μετά από 10 χρόνια να την έχω επί 4? Φυσιολογικό, μου λέει. Δεν είναι φυσιολογικό μετά από 5 χρόνια να την έχω επί 5? Φυσικό, δηλαδή ένα που πονάει λίγο το γόνατο. Έτσι. Σε 5 χρόνια θα μου πονάει περισσότερο. Σε 10 χρόνια περισσότερο. Να τα αρθριτικά. Να, λοιπόν, εγώ έβλεπα τον Μακαρίτη, τον Παρβαγιάννη που με εξυπηρετούσε. Δεν μπορούσε σιγά σιγά να κάνει το σταυρό του. Η Σουλτάνα, η καημένη, η ανάπηρη, έκανε το κομποσκήνι της κρεβατωμένη. Έχω ένα πνευματικό παιδί που έχει ψωρίαση και τι κάνει για να κάνει το σταυρωτό το κομποσκήνι? Μπαίνει στην πανιέρα, βάζει κρύο νερό, μπαίνει γυμνό στην πανιέρα για να μην ξύρεται και κάνει το σταυρωτό το κομποσκήνι. Και χειροτερεύουν. Όλα τα πράγματα χειροτερεύουν. Οι απολαύσεις της ζωής είναι λίγες. Η απολαύση της ζωής, δηλαδή αυτά που παρέχει η ζωή. Παίρνουμε μια καινούργια δουλειά, γεννιέται ένας καινούργιος άνθρωπος, χαιρόμαστε, γίνεται ένας γάμος. Όλα αυτά όμως συνοδεύονται και με ασθένειες, συνοδεύονται και με θλίψεις, συμβολεύονται και με πάθη και με μαλώματα και με ακαταστασίες. Με πολλά τέτοια πράγματα. Περισσότερα λοιπόν, λέγει εδώ, είναι οι συφορές που είναι παράξενες και περίεργες. Ταύταουν αυτόν αντλήν, καθεκά στην ημέρα νεβούλου, και μένει εντάφου, και νοσύν, και πεθύν, και δεδικαίνε, και τρέμει, και τα μένει υπομένει των δεινών, τα δε μήποτε υπομένει φοβήστε. Αυτά λοιπόν ήθελες να υποφέρει κάθε μέρα και να μένει εδώ, να αρρωσταίνει, να πεινά, να φοβάται, να τρέμει, και να υποφέρει άλλα από αυτά τα δεινά, και άλλα να φοβάται μήπως τα υπομείνει. Αυτά ήθελες λοιπόν για το παιδί σου. Ουδέγαρε εκείνο αν έχει πείν ότι το μακρόν τούτο πλέοντα πέλαγος δυνατόν είναι αθυμίας και φροντίδων και τον άλλον απειλάχθε των διούτων. Ούτε βέβαια μπορείς να πεις ότι ταξιδεύοντας στην ατέλειωτη αυτή θάλασσα της ζωής ήταν δυνατόν να απαλλαγεί από την τύπη και τις φροντίδες και τα παρόμοια. Όπως και καθένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί ποτέ να απαλλαγεί από τις φροντίδες, από τις λύπες, από τα βάσανα και από τα παρόμοια. Μετά δε τούτον κακήν ολογίζουν ότι ούκα θάνατον έτεκες. Σκέψου και αυτόν, σκέψου και αυτό. Δεν γέννησες αθάνατον άνθρωπο. Και ότι ημίνιν ετελέφθησε, μικρόν ύστερον αν τούτο υπέμεινε. Και αν τώρα δεν πέθαινε, μετά από λίγο θα πέθαινε. Δεν είναι αθάνατος. Κανένας από εμάς δεν είναι αθάνατος. Αλούκ ενεπλήστης αυτού, μα δεν εχόρτασες το γιο σου. Αλλά απολαύσει πάντως εκεί. Θα τον απολαύσεις εκεί. Αλλά και εντάφθα επιθυμείς ωραν. Θα ήθελες όμως να το βλέπεις και εδώ. Και τι το κολλείον, τι σε εμποδίζει να το βλέπεις και εδώ? Έξεστη γάρ και εντάφθα εάν νύφεις, η γάρ ελπίς το μελλόντον όψεως φανερωτέρα.
Τι σε εμποδίζει να το βλέπεις και εδώ? Μπορείς και εδώ, αν είσαι νυφάλιος, αν είσαι ήρεμος. Η ελπίδα για τα μελλοντικά είναι πιο φανερή από τη θέα τους. Ο γέροντας εδώ όταν ήρθε, μας είπε το εξής. Εδώ είναι ο παράδεισος και η εικόνα είναι εδώ. Έτσι μας είπε. Λέει, το λαϊκό άσμα, το λαϊκό ορειτό είναι στην πραγματικότητα. Αν από εδώ δεν βιώνεις τον παράδεισο, μην περιμένεις να το απολαύσεις εκεί. Αν από εδώ δεν βιώνεις την κόλαση, αν εδώ βιώνεις την κόλαση, η κόλαση θα απολαύσεις εκεί. Δεν γίνει κάτι ξαφνικά και εκεί θα απολαύσεις παράδεισο. Αν από εδώ λοιπόν προσεύχεσαι το παιδί σου, το μνημονεύεις συνέχεια, είσαι κυδεμόναστο, αυτό είναι η πιο ωραία εικόνα. Όπως το παιδί σου το φροντίζεις εδώ, έτσι θα συνεχίζεις το φροντίζεις και μετά. Τι κάνεις? Δεν θα το έντυνες? Δεν θα το έτρεξες στους γιατρούς? Δεν θα το αγόραζες πράγματα? Τα πράγματα λοιπόν αυτά θα δώσεις ελεημοσύνες. Θα φροντίσεις με τις προσευχές, με τις ελεημοσύνες, το παιδί αυτό να ωφεληθεί. Θα το προσεύχεσαι, θα το μνημονεύεις συνεχώς, καθημερινά, θα το κάνεις μετάνοιες, θα παρακαλάς για την ψυχή του, θα του κάνεις τρισάγια, θα του κάνεις μνημόσυνα, θα πηγαίνεις στην εκκλησία το όνομά του, θα το ζυμώνεις πρόσφορα, θα του κάνεις κόλυβα, τα πάντα. Και θα βρεις παρηγοριά, σαν να το βλέπεις. Και αυτό θα είναι πιο σπουδαίο από το να το έβλεπες. Μπορεί να πετύχεις να το βλέπεις περισσότερο από το αν το έβλεπες στην πραγματικότητα. Μπορεί να το πετύχεις αυτό. Να το βλέπεις περισσότερο από ό,τι ήταν εδώ στη ζωή. Αυτό μας λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ. Λοιπόν. Σι δε ήμεν εν βασιλείησιν, ούκαν ποτέ αυτό επεζήτησας ειδήν ακούσα ευδοκιμούντα. Γιατί λέει είναι το ίδιο. Αν το παιδί σου ζούσε στα ανάκτορα, δεν θα είχες καμιά επιθυμία να το δεις, αφού θα άκουγες και θα είχες ενημέρωση ότι περνάει πάρα πολύ καλά. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι εκεί που βρίστε είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι εδώ, γιατί να θέλεις να το δεις? Κατά αναλογία, προς δε τα πολλό βελτίο ορόσα αποδεδημικότα υπέρ ολίγου χρόνου μικροψυχής και ταύτα έχουσα αντεκείνου το συνικούντα. Βλέποντας όμως να έχει φύγει για τα πολύ ανώτερα, λίγο ψυχής για λίγο καιρό, και ενώ έχεις όμως στη θέση του το σύζυγό σου. Έμεινες, λέει, χωρίς το παιδί σου, αλλά έχεις το σύζυγό σου. Αλλά ούκ έχεις άνδρα, αλλά δεν έχεις και άνδρα να σε στηρίζει. Αλλά έχεις παραμυθία τον πατέρα των ορφανών και κριτή των χειρών. Δεν έχεις άνδρα, έχασες τον άντρα σου. Έχεις παρηγορητή τον πατέρα των ορφανών και κριτή των χειρών. Άκουσον και Παύλου ταύτην μακαρίζοντος την χειρία και λέγοντος. Άκουσε και τον Παύλο που μακαρίζει τη χειρία, για τις χείρες μιλάει εδώ, και λέει: ιδεόντος χείρα και μεμονωμένη, ήλπισεν επί Κύριον. Η αληθινή χείρα και μόνη, ελπίζει στον Κύριον. Και γάρ ευδοκιμωτέρα η τι αυτή φανείται, πλείωνα επιδεικνυμένη την υπομονή. Μη την θρύνει υπέρ ου στεφανούσε, υπέρ ου μισθών απαιτής. Γιατί αυτή η χείρα φανερώνεται πιο δόκιμη, δείχνοντας περισσότερη υπομονή. Μη θρύνεις λοιπόν για την κατάστασή σου, που θα σου δώσει αυτήν η κατάσταση στέφανο και που για αυτήν ζητείς αμοιβή. Και γάρ απέδωκας την παρακαταθήκη, η όπερ εν επιστεύθης παρέστησας. Επέστρεψες στο Θεό την παρακαταθήκη, αν έχασες το παιδί σου, αν έχασες και τον άνδρα σου, αν έχασες τους οικείους σου, τι? Να έχεις την αίσθηση, την πίστη. Επέστρεψες την παρακαταθήκη. Αν παρέδωσες ό,τι σου εν επιστεύθη. Αυτό που σου έδωσε ο Θεός, στο εμπιστεύθη να το φροντίζεις. Τελείωσες το έργο σου. Παρέδωσες την παρακαταθήκη σου. Κύριέ μου, μέχρι εδώ ήταν. Εσύ μου τα έδωσες, εσύ μου τα πήρες. Ο Κύριος μου έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε. Σου τα επιστρέφω. Εγώ στα παραδίδω τώρα. Μέχρι εδώ ήταν. Είδε και μάθεις τις μεν ο παρόν βίος, τις δε ημέρουσα ζωή, και ότι ούτως μεν αράχνη και σκιά, τα δε εκεί πάντα ακίνητα και αθάνατα, ούδε είσαι λοιπόν εταιρων λόγων. Και αν σκεφτείς τι είναι η παρούσα και τι η μέλουσα ζωή, και ότι η πρώτη είναι αράχνη και ίσιος, ενώ τα εκεί όλα είναι ασάλευτα και παντοτινά, δεν θέλεις πια άλλους λόγους παρηγοριάς. Νυν μεν
γάρ απάσης το πεδίον απείρακτε μεταβολής. Τώρα το παιδί σου έχει γλιτώσει από κάθε μεταβολή. Εντάφθα δεόν, όταν όμως ζούσε εδώ, ίσως μεν Χριστός, ίσως δε ούτι ούτως έμενε ναν. Αν έμενε εδώ, ίσως να έμενε ενάρετος και κατά Χριστόν, ίσως όμως όχι. Ήν ουχ οράς όσοι τους εαυτών αποκηρύττουν υπέδας, ή δεν βλέπεις πόσοι αποκηρύττουν τα παιδιά τους επειδή δεν είναι καλά παιδιά. Έχουμε πολλές περιπτώσεις από γονείς που τα παιδιά τους δεν θέλουν να τα δούνε. Επειδή τα παιδιά δεν πέτυχαν. Επειδή είναι αλήτες, εγκληματίες, απατεώνες, δουλέμποροι, ναρκωμανείς, όχι ναρκωμανείς με την έννοια τα παιδιά τα καημένα αυτά, έμποροι ναρκωτικών, εγκληματίες κτλ. Και τους έχουν αποκηρύξει από το σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Και πόσοι, όσοι των αποκηρυτωμένων, χείρους όντας, αναγκάζονται ήκην κατέχειν. Και πόσοι πάλι, ακόμη χειρότερα, από αυτά τα αποκηρυγμένα παιδιά, αναγκάζονται να τα έχουν οι γονείς στο σπίτι τους. Λέει εδώ, πόσοι γονείς υποφέρουν από τα παιδιά τους, από τέτοιες περιπτώσεις. Ταύτα πάντα λογιζόμενοι, φιλοσοφόμενοι. Ούτω γαρ και το τελελευτικότι χαριούμεθα και παρά ανθρώπων πολλών απολαυσόμεθα των επένων και παρά του Θεού τους μεγάλους της υπομονής απολυψόμεθα μισθούς και των αιωνίων επιτευξόμεθα αγαθών. Με τέτοιες σκέψεις ασυγκρατούμαστε. Έτσι και το νεκρό μας ευχαριστούμε, ασυμπεριφερόμαστε χριστιανικά και οι άνθρωποι θα μας επενέσουν πολύ. Και από το Θεό θα λάβουμε τους μεγάλους μισθούς της υπομονής και θα κερδίσουμε τα αιώνια αγαθά. Ον γέννητο πάντα σημάς επιτυχήν, χάρητη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτά μακάρι να τα επιτύχουμε όλα με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους αιώνες. Αμήν. Αυτός ήταν ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου περί του θανάτου. Προσωπικά άκουσα πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα και άκουσα πράγματα τα οποία μου επιβεβαίωσαν ένα σπουδαίο γεγονός, ότι όταν λέμε το γεννηθήτω το θέλημά σου, πρέπει να είναι μια ειλικρινής έκφραση προς το Θεό, να πιστεύουμε τι λέμε, γεννηθήτω το θέλημά σου και ό,τι μας έρθει πρέπει με νυφαλιότητα, υπομονή και πίστη, μην ταράζεσαι, μην αγωνιάς, μην βγαίνεις από τον εαυτό σου, μην αδειμονείς. Πέρασέ τα λοιπόν με υπομονή. Θέλει τους χριστιανούς ευγενικούς και κυμπάριδες ακόμα και στο γεγονός του θανάτου. Δύσκολο? Ναι, μην αφήσεις το χρόνο μόνο να σε καταλαγιάσει τον πόνο. Δούλεψε. Ευκαιρία να δουλέψεις είναι ο θάνατος. Ευκαιρία να εργαστείς πνευματικά. Σε όλους μας θα συμβεί. Ας τοποθετηθούμε από τώρα με πίστη απέντη στον αιώνιο και παντοδύναμο Κύριο. Αυτά είχα να σας πω. Αν έχετε κάπως κάτι να μου πείτε τώρα, κάπως να τοποθετηθείτε, αν δεν κουραστήκατε πολύ, να το συζητήσουμε. Για λίγο. Δώσε το μικρόφωνο. Εσύ τώρα με συμβουλεύεις, ας πούμε, αλλά η πράξη, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή καίγομαι. Τι με λες τώρα θεωρία, ας πούμε, εσύ. Δηλαδή, λες, ας πούμε, και όλους τα βλέπεις θεωρητικά, ο πονεμένος, ας πούμε, τα δικά σου τα λόγια. Εσείς, ας πούμε, πώς το νομίζω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τη μόκλια. Πέρα, λοιπόν, από την θεωρία, που εδώ τώρα εμείς την ακούσαμε, είναι λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πώς θα τοποθετηθούμε στην περίπτωση του θανάτου, υπάρχει και η πράξη. Εμείς λοιπόν όταν έχουμε στην περίπτωσή μας υποπέσει μία τέτοια περίπτωση, ενός ανθρώπου που πεθεί και που είναι σε κακή κατάσταση, το πρώτο που θα κάνουμε είναι η προσευχή μας. Το πρώτο, πρακτικά. Θα αρχίσουμε να το κάνουμε κομποσκήνη αυτού του ανθρώπου, να τον παρηγορήσει ο Θεός και ο φύλακας άγγελός του. Εκτός τούτου όμως, αν έχουμε την διάθεση και τη δύναμη,
θα πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να το στηρίξουμε και με την προσωπική μας παρουσία. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο επίσης όταν σε μια αδερφότητα αυτό που θα πάθει κάποιος το έχει πάθει και κάποιος άλλος και πάει να τον περιγορήσει. Και θα τον πείσουμε, αν είναι δυνατόν, αυτόν τον άνθρωπο να τον οδηγήσουμε στο πειθαρχείδι του πνευματικού, να πάει να αφήσει την ψυχή του, να εξομολογηθεί, να αναπαυθεί, να του διαβάσει την ευχή και να κοινωνήσει. Γιατί με την ευκαιρία των μνημοσύνων κτλ. Είναι ευκαιρία να του πούμε 5 λόγια. Αν δεν μας ακούσει, δεν πειράζει. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που σκληραίνει ο άνθρωπος με το θάνατο και δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Εκεί με πολλή διάκριση θα κινηθούμε και νομίζω εκεί που δεν περνάει λόγος ανθρώπινος, περνάει ο μυστικός λόγος του Θεού. Με την προσευχή, με τη μνημόνευση, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος αυτό. Άλλο. Την ώρα του θανάτου, Τιμόκλια, αυτά δεν μπορείς να πεις. Τα λέμε τώρα, εδώ, για να ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Την ώρα του θανάτου δεν μπορείς να πεις πολλά από αυτά. Σου λέει ο άλλος, όπως είπες, άστα αυτά, εγώ καίγεται η γούνα μου. Ο Ιορδάνης. Έχω μεγάλη απορία σχετικά με αυτά που μας είπατε σήμερα, που διαβάσατε. Δηλαδή τώρα εμείς πρέπει να καταργήσουμε όλη την ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής που μιλάει ότι η Παναγία χτυπιόταν και δέμονταν και ομοφύνονταν εκεί πέρα πάνω. Δεν πήγαινε αυτά, δεν λέει. Ψαλμωδία αυτά, δεν λέει. Όχι. Όχι. Δεν θα δεις πουθενά πατερικά, αγιογραφικά και λειτουργικά κείμενο που να λέει ότι η Παναγία βγήκε από τα ρούχα της. Όταν λέει «Εγώ αθρινούσα» και εντάξει, ακόμα και το «Εγώ αθρινούσα» δεν έχει την έννοια την αντιχριστιανική. Είναι, άκουσε να δεις, γι' αυτό το πρότυπο του πένθους και τους πατέρες μας είναι η Παναγία. Η Παναγία ήταν πολύ κυμπάρισα στο πένθος. Πολύ ευγενική. Με πολύ μεγάλη παρηγοριά. Είχε μυστικό πόνο. Μυστικό πένθος. Δεν είχε. Εμείς τώρα το φτιάξαμε και στα ποίηματά μας και στα εγκόμια. Γράφουμε το πένθος, το μεταφράζουμε. Οι ποιητές το πήραν και εμπνεύστηκαν από αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Η Παναγία αγιογραφικά είχε μια πολύ ταπεινή προς το Θεό σχέση με το πένθος. Πολύ ταπεινά. Πολύ ταπεινά. Δεν υπάρχει έντονο μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει έντονο το πένθος. Δεν υπάρχει. Ωραία ερώτηση, Ιορδάνη. Έτερος. Τα μαύρα ρούχα είναι ορθόδοξα. Κοίταξε. Βλέπεις εδώ οι δωλολάτρες λέει λευκά φορούσαν οι δωλολάτρες. Το μαύρο είναι ένδειξη πέθους. Προσωπικά, αν πεθάνω, θέλω η παπαδιά να μην μαυροφορεθεί. Στο λέω από τώρα. Μέχρι τα 40 παπαδιά. Μετά τα 40 δεν θέλω να μαυροφορεθείς. Το θεωρώ σωστό μέχρι τα 40 η χείρα να μαυροφορεθεί. Μην εκδηλώνοντας με άλλον τρόπο το πέθος της, αλλά μόνο με αυτό. Μετά τα 40 θα αρχίζει να βάζει χρωματάκια. Υπάρχουν θύματα μικρά παιδιά, επειδή κάτι οι μάνες δεν ήθελαν να βάζουν άλλα ρούχα και τα παιδάκια τους δεν θέλουν να βλέπουν μαύρο μέσα στο σπίτι συνέχεια. Και θέλουν να βλέπουν, να ανοίξει και η καρδιά τους λίγο. Ποια είναι η γνώμη σας για τα λουλούδια που πηγαίνουν στους νεκρούς? Πρώτον, τα λουλούδια που πηγαίνουν στους νεκρούς, ακόμα και αυτοί οι νεκροθάφτες δεν ξέρουν. Και τα βάζουν μαζί με τον νεκρό μέσα στο μνήμα. Και τα κόκαλα που τα βγάζουμε βγαίνουν μαύρα. Αυτά αλούδια. Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση, θα την έλεγα, ιδωλολατρικού χαρακτήρος. Δεν έχουν καμιά σχέση, καμιά θέση τα λουλούδια με τον κεκοιμημένο. Γενικά τα λουλούδια έχουν παρεξηγηθεί και στη χρήση ακόμα και στη θεία λειτουργία. Υπάρχουν αγίες τράπεζες που είναι, θα με συγχωρήσει ο Θεός, μπαίνεις μέσα σαν, όχι, σαν κήπος. Ναι, σαν κήπος είναι, σαν αθωπολείο. Και μερικές φορές στις κηδείες, όταν μπαίνεις,
Εγώ, συγγνώμη, το έχω πει μια φορά και το εξομολογούμε σε εσάς. Μπήκα και λέω, τι είναι ζωολογικός κήπος, είναι εδώ. Ήταν το φέρετρο, εγώ δεν μπορούσα να περάσω, δέντρα είχαν μέσα. Όχι στους γάμους, σε κηδεία, δέντρα. Απ' έξω στεφάνια 500. Στεφάνια, όχι ρε φίλε. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις, κάνε μια ωραία προσφορά, υπάρχουν φιλόρτωχα ταμεία, κάνε το φαγητό στο συσίτιο, δείξε την αγάπη σου και την εκτίμησή σου με άλλο τρόπο, κάνε ελεημοσύνη. Είναι μόνο για χειρονοδοξία, Μανώλη, νομίζω, μόνο για να φαίνεται η αγαπημένη μου και από τον για τον αγαπημένο μας. Ο Δήμαρχος και ο έτσι, και ο άλλος. Κατερίνα. Ναι, σε αυτό το βίντεο είδα τον άλλο κόσμο με τα μάτια μου, το λέει αυτό πολύ καλά αν θυμίζει η Κατερίνα, ότι τον πνίγουν, τον δυσκολεύουν τον νεκρό, τα πολλά λουλούδια, τα λουλούδια γενικά και τα στεφάνια. Κύριε μου πολίτης και της νύψεως προμαχός, μης της θεωρίας εγένου, Υιος Ιηθ και της πράξεως, μυστία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σοι. Δόξα το φως ελάμψαντι εν σοι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε Θεώσαντι, Χριστό και Αγιάσαντι.